Γεια σας φίλες και φίλοι. Σήμερα θα πούμε πολλά. Πάρα πολλά. Κυρίες και κύριοι, μόνο ο Θεός ξέρει πόσο λάδι έχει ο καθένας. Ωστόσο, οι πληροφορίες που διαρρέουν από το Νάσιο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο αναφέρουν, λένε, υποστηρίζουν ότι τα επόμενα 24 ώρα πιθανότατα θα έχουμε αυλαία. Αυλαία στη ζωή ενός χαρισματικού ηγέτη που το τέλος του, θα έλεγα, ήταν περιπετειώδες. Είναι περιπετειώδες. Σήμερα οι εφημερίδες γράφουν για επεισόδια. Επεισόδια μεταξύ της κυρίας Δήμητρας Λιάννη Παπανδρέου και των μελών της οικογένειας του, συγκεκριμένα των παιδιών του, τα οποία, σύμφωνα με όλα τα δημοσιεύματα και με όσα διαρρέουν από το Νάσιο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, την κατηγορούν ευθέως ότι αυτή έστειλε τον πατέρα τους στο Νάσιο, αυτή τον σκότωσε. Όπως θα είδατε σήμερα, οι εφημερίδες υποστηρίζουν, γράφουν ότι ο Νίκος και ο Αντρίκος, τα δύο παιδιά του Ανδρέα, είπαν στη Δήμητρα «Εσύ τον σκότωσες». Τα ίσια. Είχαμε επίσης ένα άλλο επεισόδιο με τον Γιώργο τον Παπανδρέου, τον Υπουργό Παιδείας, ο οποίος, σύμφωνα με ακριβείς πληροφορίες, την έσπρωξε κάποια στιγμή, την ώρα που ήταν μπροστά του, και του ζητούσε εξηγήσεις για το ρόλο του στη διαδοχή του συζύγου της. Δεν άντεξε, φαίνεται, το παλικάρι, ο Υπουργός Παιδείας, ο γιος του Πρωθυπουργού, της τράβηξε μία και ταυτόχρονα είπε διάφορα λόγια. Επεισόδια είχαμε και με την Σοφία, την κόρη του Ανδρέα Παπανδρέου, η οποία, όπως είναι γνωστό το κορίτσι, ποτέ δεν έχει αναμειχθεί στα πολιτικά μας πράγματα. Ποτέ δεν έχουμε ακούσει το όνομά της να αναμειγνύεται σε ένα σκάνδαλο, στον διορισμό κάποιου. Ποτέ η Σοφία δεν θέλησε να μπει στην πρώτη γραμμή της δημοσιότητας. Πάντα ήταν στη σκιά του πατέρα της, παντρεμένη με τον Θεόδωρο Κατσανέβα, διακριτικότατη, αθόρυβη. Σήμερα θα το πω στα ίσια. Όταν ο πατέρας της αρρώστησε και μεταφέρθηκε όπως μεταφέρθηκε από την κυρία Δήμητρα και τον κρεμαστινό στο Νάσιο, η Σοφία ήταν με τον σύζυγό της σε μια εκδήλωση της πολωνικής πρεσβείας. Το έμαθε από το μήνα τον Κυριακού, το έχω ξαναπεί αυτό. Έφτασε εκεί, πήγε στον 7ο όροφο και ο κύριος Πουλής, ο πρόεδρος του Καρδιοχειρουργικού Κέντρου, της είπε να μείνει εκεί μαζί με τον σύζυγο. «Μα είναι πατέρας της», είπε ο Κατσανέβας. Και σκύβοντας στο αυτί του κυρίου Πουλή, του λέει στα ίσια, «Αν δεν δει τον πατέρα της τώρα, θα σε επιδείξω». Στα ίσια. Ο Πουλής τα χάνει. Τα χάνει γιατί γύρω-γύρω είναι δημοσιογράφοι, είναι και άλλοι, εκεί στον 7ο όροφο. Ο Κατσανέβας σπρώχνει τη Σοφία στο ασανσέρ και κατεβαίνουν μαζί στον πρώτο όροφο. Εκεί η Σοφία, αφού περιμένει μερικά λεπτά, μπαίνει μέσα να δει τον πατέρα της. Ο πατέρας της δεν έχει πέσει ούτε σε λίθαργο, ούτε είναι καλωδιωμένος, ούτε τίποτα. Και της λέει, «Γιατί, παιδί μου, εσύ και ο άντρας σου κάνατε δηλώσεις εναντίον μου έξω από εδώ?» Τάχασε το κορίτσι. Είχε πάει η κυρία, η σύζυγος του Πρωθυπουργού, σύμφωνα με όσα λέει το στενό οικογενειακό περιβάλλον του Ανδρέα Παπανδρέου, σκηνές απείρου κάλους, φίλες και φίλοι. Και είχε προλάβει και είχε μεταφέρει στον άρρωστο πρωθυπουργό της χώρας ότι έξω τα παιδιά του κάνουν δηλώσεις εναντίον του. Σήμερα λοιπόν έχουμε μια γενική εικόνα, τα λέμε όλα. Έχουμε μια γενική εικόνα επεισοδίων μέσα στο Νάσιο μεταξύ της συζύγου, η οποία θέλει να μαθαίνει τα πάντα, οτιδήποτε κάνουν οι γιατροί. Θέλει ουσιαστικά να ελέγχει πλήρως την ομάδα των γιατρών. Ο κ. Καλκίας, διπλωματικότατος, με την απάντηση που της έστειλε, της είπε: «Ναι, βεβαίως έχετε κάθε δικαίωμα να μάθετε τα πάντα». Ο κρεμαστινός ο άνθρωπος, εδώ που τα λέμε σήμερα, κάνει ό,τι μπορεί. Του καταλογίζουν βαρύτατες ευθύνες για όσα έχει κάνει μέχρι στιγμής, για την έλλειψη ενημέρωσης και για άλλα πολλά. Και μάλιστα τώρα που φαίνεται, όλα δείχνουν ότι μπήκαμε στην τελική φάση. Η κυρία επιμένει να λέει, έχει επικοινωνία με το περιβάλλον ο πρωθυπουργός της χώρας, ο άντρας μου, έχει πλήρη διάβγεια, έχει, και τα βάζει με τα παιδιά του.
Δεν είναι μόνο οι εφημερίδες που γράφουν αυτά. Θα έλεγα ότι το περιοδικό Νίτρο, όπως ήδη σας έχω αναφέρει σε προηγούμενες εκπομπές, έχει, θα έλεγα, άρχισε την κατεδάφιση της επιρροής της κυρίας Δήμητρας Γιάννη Παπανδρέου και στα πολιτικά μας πράγματα, αλλά και γενικότερα άρχισε την κατεδάφιση της. Τουλάχιστον αυτό εκτιμούν διάφοροι πολιτικοί παρατηρητές. Ένα καινούριο περιοδικό που το ξεκίνησε ο Πέτρος Κωστόπουλος. Ένας άνθρωπος που έχει συνδέσει το όνομά του, θα έλεγα έχει ξεκινήσει τα πρώτα βήματά του στον χώρο της επικοινωνίας γενικότερα, της επιτυχημένης σταδιοδρομίας του με τον χώρο του ΠΑΣΟΚ. Στενός φίλος του Υπουργού, του κυρίου Κώστα Λαλιώτη, ο οποίος διαψεύδει ότι έχει δώσει οποιαδήποτε πληροφορία στο περιοδικό. Συντάκτης των άρθρων, ένας διακεκριμένος συνάδελφος, ο Θέμος Αναστασιάδης. Τα άρθρα μυρίζουν, κυρίες και κύριοι, τουλάχιστον αυτό λέει η δική μου πείρα, αυθεντική, γνήσια πληροφόρηση από πολλές πηγές. Πηγές που γνώριζαν την κυρία Δήμητρα Γιάννη Παπανδρέου πολύ καλά στο παρελθόν και στο παρόν. Πολλά και καυτά τα ερωτήματα, τα οποία θα θέσουμε στον φίλο μου, τον κύριο Θέμα Αναστασιάδη. Σε καλωσορίζω σήμερα εδώ στο Χωρίς Αναισθητικό. Πολλά τα ερωτήματα, φίλες και φίλοι, που θα θέσουμε και στον κύριο Πέτρο Κωστόπουλο, ο οποίος είναι συνδεδεμένος με link μαζί μας στο γραφείο του εκεί, στο περιοδικό Νίτρο. Πριν ξεκινήσουμε όμως τη συνέντευξη με τους δύο γνωστούς συναδέλφους, γύρω από τα άρθρα που έγραψαν, και θα έλεγα αυτά τα άρθρα ξεθεμελιώνουν, γκρεμίζουν όλο αυτό που είχε προσπαθήσει να στήσει με τη βοήθεια διαφόρων καλών συναδέλφων η κυρία Παπανδρέου, θα ήθελα να δούμε τι έχει γράψει μέχρι τώρα συνοπτικά το περιοδικό Νίτρο. Κυρίες και κύριοι, έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Σήμερα θα ακούσετε και θα δείτε πολλά. Άρθρων του δημοσιογράφου Θέμου Αναστασιάδη στο περιοδικό Νίτρο έχουν προκαλέσει σάλλο καθώς ήρθαν στο φως της δημοσιότητας συγκλονιστικές λεπτομέρειες για την θυελώδη σχέση της αεροσυνοδού Δήμητρας Λιάνη με τον Πρωθυπουργό της χώρας Ανδρέα Παπανδρέου. Η πορεία μιας γυναίκας στο πλευρό ενός μεγάλου πολιτικού που ξεκίνησε κάπως ανορθόδοξα και φτάνει μέχρι το Ωνάσιο. Ο Θέμος Αναστασιάδης αναφέρεται στον πρόλογο ενός άρθρου του, στην εικόνα της Δήμητρας Λιάνη, μέσα από τις πληροφορίες που έχει συλλέξει και γράφει χαρακτηριστικά. Αναζητώντας το αληθινό πρόσωπο της Δήμητρας Λιάνη, κινδυνεύεις, αν καταφέρεις να μην τη συγχαθείς, να αρχίσεις να την ποθείς. Όμως μπορεί να σου συμβεί κάτι ακόμα χειρότερο, να νομίσεις ότι την καταλαβαίνεις. Τότε έχεις πέσει στην παγίδα όπου πριν από σένα πιάστηκαν πολλοί. Και τελευταίος και καλύτερος, ο Ανδρέας Παπανδρέου. Γιατί η Μιμή είναι κάτι από την Pretty Woman του Richard Gere, κάτι από την κομμώτρια Ρίτα που εκπαιδεύεται και κάτι από την Black Widow, αν έχετε δει την ταινία «Διαβολική Χείρα». Μία γυναίκα αράχνη, ζει από τους άνδρες που πεθαίνουν για αυτή. Η Μιμή είναι όλα αυτά μαζί και κάτι ακόμη. Μία κάποτε αθώα κοπέλα που ανέβηκε ψηλά, μοιράζοντας το μόνο που είχε, το σεξ. Και που τώρα, φοβισμένη, πλούσια και μόνη, είναι ακόμα πιο σκοτεινή. Ο Θέμος Αναστασιάδης στα άρθρα του ακολουθεί ορισμένες ενότητες που περιγράφουν αυτή την ιστορία, η οποία απασχολεί έντονα την ελληνική κοινωνία, ακόμη και την πολιτική σκηνή του τόπου. Το Νίτρο αναφέρει ότι η Δήμητρα Λιάνη ήταν μια γυναίκα που την ενδιέφεραν ιδιαίτερα οι επώνυμοι άνδρες, όχι όμως και εκείνοι που δεν είχαν κάποια προσωπικότητα. Η γνωριμία με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ γίνεται όταν η φίλη της Ρούλα του Κλουμούση την τοποθετεί στα προεδρικά πληρώματα. Ο Ανδρέας έχει επιτέλους βρει κοντά της, όπως γράφει ο Θέμος Αναστασιάδης, εκείνους τους χυμούς που δεν του έδινε η Μαργαρίτα. Η σχέση τους όμως κλειδονίζεται, καθώς η Δήμητρα ζητάει από τον Ανδρέα να χωρίσει τη Μαργαρίτα και τον απειλεί πως θα αυτοκτονήσει. Έρχεται όμως η εποχή του Χέρφιλ. Η Δήμητρα ακολουθεί τον πρόεδρο, παίρνοντας μαζί της τη φίλη της Ρούλα του Γλουμούση και τον αστρολόγο Θωμαδάκη, που κάνει την πρώτη εμφάνισή του, τον οποίο παρουσιάζει ως έμπορο ειδών αλίας για να δικαιολογήσει τα μαγικά σύνεργα που κουβαλάει μαζί του. Γράφει μάλιστα τον Νίτρο ότι την ημέρα της εγχείρησης του Ανδρέα, ο Θωμαδάκης είχε ξαπλώσει σε διπλανό κρεβάτι και έκανε μαγικά έχοντας απλώσει δίχτυα και αγκίστρια κάτω από το κρεβάτι του Ανδρέα. Από το Χέρφιλτ ξεκινάει και η σύγκρουση με την οικογένεια Παπανδρέου που κορυφώθηκε με το γάμο και συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Η ζωή του Ανδρέα δίπλα στη Μιμή, στη βίλα της Εκάλης, είναι αφόρητη. Το περιβάλλον της Δήμητρας δημιουργεί έναν ασφικτικό κλειό, απομονώνοντας τον Πρωθυπουργό από την οικογένειά του.
Ο Ανδρέας, που δεν είχε καμία σχέση με τους παπάδες, όπως αναφέρει το περιοδικό, πηγαίνει συνεχώς σε προσκυνήματα, ενώ καθημερινές σχεδόν είναι οι επισκέψεις στη βίλα του πνευματικού της Δήμητρας, πατέρα Τιμόθεου Ηλιάκη. Ο Θεμαδάκης αποπέμπεται και βρίσκεται μάλιστα σε νοσοκομείο χτυπημένος, γιατί προέβλεψε την ασθένεια του Παπανδρέου. Όσο για τη συμβίωση, όπως γράφει πάντα το περιοδικό, τα παλιόγερα και τα κόψη της μαλακίες είναι σε ημερήσια διάταξη. Μέσα στην απομόνωση της οδού Αγράμπελης, ο Ανδρέας αρχίζει να εξασθενεί και να παρουσιάζει έντονα ψυχολογικά προβλήματα. Επισήμως, ο Ανδρέας πάσχει από νευρική ανορεξία, που είναι αποτέλεσμα ψυχικής αποθάρρυνσης. Όπως γράφει ο Θέμος Αναστασιάδης, ο Ανδρέας έπασχε στο παρελθόν από μανιοκαταθλιπτική συνδρομή και μετά από αυτή τη ζωή η κατάθλιψη επανήλθε. Ο Ανδρέας φοβόταν να κοιμηθεί μόνος του, πιστεύοντας πως θα πεθάνει μέσα στον ύπνο του από έμφραγμα. Ο υπουργός της κυβέρνησης, από αυτούς που συνόδευαν τον Ανδρέα στα ταξίδια του στο εξωτερικό, είπε πως μόνο μία φορά τον είδε ευτυχισμένο τον τελευταίο 1,5 χρόνο, όταν επισκέφθηκε τον πρόεδρο Κλίντον στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Παράλληλα, η ΜΜΗ ετοιμάζει τις κινήσεις της για την κάθοδό της στην πολιτική σκηνή και στις αρχές Ιουλίου γίνεται στην ΕΚΑΛΗ σύσκεψη του επιτελείου της, που αποφάσισε ότι η πιο στρατηγική κίνηση είναι να τεθεί από τότε η υποψηφιότητά της για βουλευτική έδρα και να αρχίσει ένα είδος πορεία στο λαό. Μια πορεία που περνάει από τη Φλόρινα και την Πάτμο. Εκεί εκδηλώνεται η πρώτη σοβαρή αδιαθεσία του Πρωθυπουργού και παρά τις συστάσεις των γιατρών για άμεση αναχώρηση το ίδιο βράδυ, η ΜΜΗ επιμένει να ανέβουν το πρωί της επόμενης ημέρας στο μοναστήρι για το προσκύνημα παράσταση. Επρόκειτο, όπως γράφει χαρακτηριστικά το Νήτρο, για την πιο αποκρουστική της εγκληματική σχεδόν ενέργεια. Γιατί όταν τον ανέβαζε στην ανηφόρα, ο Ανδρέας είχε ήδη πρόβλημα. Παράλληλα, το περιοδικό αποκαλύπτει ένα περίεργο παρασκήνιο που στοχεύει στο χρηματιστήριο και στις μετοχές για το καζίνο της Αθήνας. Υπόθεση που χειρίζονται άνθρωποι της ΜΜΗς και με τις αποφάσεις τους ανεβοκατεβάζουν τις τιμές των εμπλεκομένων κατασκευαστικών εταιριών. Η Πάτμος ήταν η πρόβα τζενεράλη για το Ωνάσιο. Στο καρδιοχειρουργικό κέντρο, η Δήμητρα είναι αυτή η οποία πιστεύει πως δεν πρέπει να εμφανιστεί ο Ανδρέας άρρωστος και ανήμπορος. Ο πανικός της είναι πως αν πάθει κάτι ο Ανδρέας, τα σχέδιά της δεν θα μπορέσουν ποτέ να πραγματοποιηθούν. Χωρίς αναισθητικό και σήμερα, φίλες και φίλοι, υπάρχει μια σειρά πληροφοριών που έχουν δημοσιεύσει ήδη εφημερίδες και δημοσιεύουν και σήμερα για ανάμιξη της κυρίας Παπανδρέου και μελών του πρωθυπουργικού περιβάλλοντος σε προμήθειες μεγάλων δημοσίων έργων. Στα καζίνο, σε κρατικές διαφημίσεις, στον ΟΤΕ και στον Οργανισμό Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος. Παντού υπάρχουν, για κάθε τομέα, υπάρχουν πληροφορίες ότι έχει αναμειχθεί η κυρία Λιάνη ή κάποια μέλη του πρωθυπουργικού περιβάλλοντος. Η Ολυμπιακή Αεροπορία, οι προμήθειες για τον Εθνικό Αερομεταφορέα, στις προμήθειες. Κυρίες και κύριοι, είναι πολλά, καυτά και εύλογα τα ερωτήματα για τη δράση της κυρίας Παπανδρέου και κυρίως για το τι επιδιώκει σήμερα. Λέει η ίδια, εγώ το μόνο που θέλω είναι να βγει γερός ο άνδρας μου από τον Άσιο. Έλα όμως που την κατηγορούν και την κατηγορούν και τα παιδιά του, ότι αυτή τον έστειλε συντομότερα. Αυτή τον έστειλε στο Ανάσιο και αυτή τον ξέκανε, όπως λένε οι εφημερίδες σήμερα, οι οποίες φτιάχνουν αυτούς τους τίτλους με αφορμή τις δηλώσεις που κάνουν οι γη του Παπανδρέου, οι στενοί συγγενείς του. Να πάμε όμως τώρα στο περιοδικό Νήτρο, το οποίο με τα άρθρα του, θα έλεγα, συνεκλώνησε την κοινή γνώμη και έδωσε, θα έλεγα, μια άλλη διάσταση στο πορτρέτο της κυρίας Παπανδρέου. Να μιλήσουμε με τον διευθυντή του περιοδικού, τον γνωστό δημοσιογράφο, τον κύριο Πέτρο Κωστόπουλο. Κύριε Κωστόπουλε, καλησπέρα σας. Κύριε Δράκα, τι κάνετε? Ελπίζω να μιλάμε στον ελληνικό, Πέτρο μου. Το περιοδικό έχει γίνει ανάρπαστο από το πρώτο τεύχος. Υπάρχουν όμως διάφορα ερωτήματα που διατυπώνονται και από στελέχη του κινήματος, θα έλεγα, από όλο τον κόσμο. Ναι. Πώς επιλέξατε και ξεκινήσατε, θα έλεγα, το περιοδικό σας με βασικά θέματα τον Ανδρέα Παπανδρέου, τον οποίον έχετε αποκαλέσει και πατέρα σας, πολιτικό πατέρα σας, ας το πούμε έτσι, και την κυρία Δήμητρα Λιάνη Παπανδρέου, η οποία είναι το πλέον, θα έλεγα, πολυσυζητημένο πρόσωπο της χρονιάς. Ακριβώς για το τελευταίο επιλέξατε ή υπήρχαν άλλοι λόγοι? Όχι, υπήρχε ένα θέμα. Καταρχήν, όπως συμβαίνει και τα ξέρεις πάρα πολύ καλά,
Και το άλλη λόγη που λες θα το πω εγώ, μήπως υπάρχουν κάποιες πολιτικές σκοπιμότητες ή κάποιες πολιτικές σκοπιμότητες. Συγκυρίες. Αυτό εννοώ. Εμένα, όπως έχει φανεί και με την προηγούμενη καριέρα μου και δεν θα άλλαζα στη μέση, δεν με αφορούν ούτε οι πολιτικές εξελίξεις στο ΠΑΣΟΚ, ούτε οι πολιτικές εξελίξεις στη Νέα Δημοκρατία. Όταν σε μια στιγμή εκδοτικά πίστεψα ότι η πολιτική έχει ζουμί, αν θέλεις εκδοτικά, είπα να ασχοληθούμε με ένα θέμα που δεν είχαμε ασχοληθεί ποτέ. Δηλαδή με θέματα γύρω από την πολιτική, μόνο που θα τα πιάναμε με τελείως διαφορετικό τρόπο, κάνοντας κάποια story, κάποιες, και όχι η πολιτική εκτίμηση. Χθες πήγαμε στο Μαξίμου, είδαμε αυτό, είδαμε το άλλο. Όταν, λοιπόν, εδώ όμως ξετινάξατε την κυρία Παπανδρέου. Είχαμε ξεκινήσει και όλοι είπαν ότι μας είχε βάλει στην αρχή η ΕΚΑΛΗ για να ξετινάξουμε την κυρία Βάσο Παπανδρέου. Στο πρώτο τεύχος είχατε γράψει ότι η κυρία Βάσο Παπανδρέου ήταν ερωμένη του κυρίου Παπανδρέου. Ναι, το οποίο ήταν πράγμα γνωστό μέσα σε όλο το ΠΑΣΟΚ για μια δεκαετία και το οποίο το έγραψε. Ναι, αλλά είναι γνωστό ότι και εσύ έχεις σχέσεις και μάλιστα στενότατες με βασικά στελέχη του κινήματος. Εγώ θεωρώ ότι η Βάσο. Και ότι είσαι κολλητός του Λαλιώτη. Ωραία, αυτό θέλω να πω. Και η Βάσο ανήκει στην ομάδα εκείνη με την οποία ήμασταν όλοι φίλοι. Ήταν ο Πέτρος ο Λάμπρο που τον ακούω τώρα, ήταν ο Τζουμάκας, ήταν ο Λαλιώτης, ήταν η κυρία Παπανδρέου, η Βάσο, όπως είπα, ήμασταν φίλοι από τη δεκαετία του 70, το 1974. Δηλαδή, αγαπητέ Πέτρο, ήξερε η παρέα, δηλαδή, ο ένας τους έρωτες του αλουνού. Το ήξεραν όλοι, ήταν το πιο γνωστό θέμα. Αν είχε μιλήσει ο Λαλιώτης, γι' αυτό θέλω να πω, καταρχήν για τη Βάσο του Παπανδρέου, θα είχε πολύ πιο συγκεκριμένα πράγματα να πει, γιατί ο Κώστας έβγαλε τη μούγκα, όπως τη βγάζει πάντα, και ξέρουμε στην πολιτική, μπορούμε να το κατηγορήσουμε για δεκάδες πράγματα, ξέρω εγώ οποιοδήποτε. Για το μόνο που δεν χρεώνεται, Γιώργο μου, ο Λαλιώτης, είναι ότι μιλάει. Ο Λαλιώτης είναι από εκείνους που δεν μιλάει, είναι σφίγγα. Και άμα είσαι φίλος του, σε αποπέρνει κιόλας και του δίνω το λόγο της τιμής μου. Δηλαδή, τότε το χρεώσανε ότι η αυλή έφαγε τη Βάσο, πήγε να φάει τη Βάσο με το άρθρο, ότι είχε και αυτή σχέση καλά, παλιά. Πέτρο μου, είναι γνωστό και τώρα ερχόμαστε ότι μέσα στο ο Λαλιώτης πάει με το άλλο. Πέτρο Κωστόπουλε, είναι γνωστό ότι έχεις πηγές και μάλιστα άριστες μέσα στο ΠΑΣΟΚ. Με τη Βάσο το ζήσα ο ίδιος. Ανεξάρτητα αν ακολούθησες κάποιες διαδρομές μέσω κλικ ή άλλων εκδοτικών σου προϊόντων. Αυτά τα ήξερα το θέμα είναι ότι φτάσαμε όμως σε ένα σταυροδρόμι πολιτικό, ναι, που πολλοί πιθανολογούν ότι ο Κώστας Λαλιώτης ενδεχομένως ή κάποιοι γύρω από το Λαλιώτη ή κάποιοι φίλοι από τα παλιά, από εκείνη την καταπληκτική παρέα μέσα στο, ναι, ΠΑΣΟΚ που ήξερε ο ένας τους έρωτες, ναι, του αλουνού, είπαν γιατί όχι, στο πρώτο τεύχος βγαίνει ο Κωστόπουλος, όχι, βγαίνει καινούριο εκδοτικό προϊόν, όχι, πολυδιαφημισμένο, όχι, όχι, γιατί όχι να μην τα χώσουμε όλα εδώ, ώστε να μπορέσουμε δεν να καταλάβαμε, ξεκολλήσουμε και λίγο την επιρροή δεν της κυρίας που κατευθύνει τα πράγματα. Εγώ δεν κατάλαβα καν και είναι μαγιά του Θέμου τον Αναστασία, δεν κατάλαβα καν ότι αυτό θα έκανε θέμα. Θα ρωτήσω το Θέμο, εγώ, το φίλο μου. Εγώ το έζησα τόσο κοντά. Θα το ρωτήσω, αλλά ρωτώ πρώτα τον εκδότη να μου επιτρέψει ο Θέμος. Εγώ το ήξερα τόσο καλά το θέμα τότε και δεν έγραψε τίποτα 20 χρόνια και δεν με νοιάζει να γράψω και δεν πιστεύω ότι αλλάζει τίποτα, γιατί η εκτίμηση που έχω εγώ στη Βάσο δεν αλλάζει. Αυτό ήταν από μία πίκα ότι όταν ας πούμε πας και του χώνει στη μάπα το χαρτί μέσα στην Κεντρική Επιτροπή και του λες πάρε να έχεις και φεύγεις στο Αντρέα έτσι συνάμενη και κουνάμενη. Πρέπει να δεχθείς και εσύ ότι ναι, μεν υπάρχει μια αυλή σήμερα, συμφωνούμε και οι δυο, αλλά και δεν είμαστε ουδείς αναμάρτητος σε αυτόν τον πλανήτη. Δηλαδή δεν μπορεί να πάει και να του δίνει το χαρτί μέσα στην Κεντρική Επιτροπή. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι αυτό, εκείνη την κίνηση που δόθηκε και γύρισε και έφυγε. Που σηκώθηκε και του πέταξε το χαρτί και έφυγε. Λοιπόν, το διάβασε και δεν είπε τίποτα. Λοιπόν, εγώ λυπάμαι αυτόν τον άνθρωπο, δηλαδή εγώ λυπάμαι τον Αντρέα, αλλά τελικά φαίνεται όπως λένε οι Γάλλοι, ο καθένας, στον καθένα η κόλασή του. Ο καθένας του αξίζει η δική του κόλαση. Θέλω να πω το λυπάμαι με τις γυναίκες στον Ανδρέα, γιατί μια ζωή πληρώνει. Είτε θα φάει αυτό που τρώει τώρα και είναι το χειρότερο, και για μένα το λυπάμαι είναι από τα θέματα που λυπάμαι πάρα πολύ. Αλλά για να ξαναγυρίσω πίσω, θέλω να σου πω ότι είσαι ένας από τους ανθρώπους που έχει κάνει τις μεγαλύτερες αποκαλύψεις και γι' αυτό έχεις και το όνομα που έχεις στον τύπο. Γι' αυτό και έχεις τις εκπομπές σου, γι' αυτό και τις ακροματικότητες που έχεις και τις θεαματικότητες. Δεν νομίζω ποτέ να σκέφτηκες ότι κάποιος έβαλε να τα πεις. Αυτά τα ξέραμε. Τα είδαμε. Όχι. Τώρα ο Λαλιώτης τι παιχνιδάκι θέλω, να παίξει. Ελπίζω να μην έχει γίνει παρανόηση. Ναι. Ξεκινάω από αυτό που προκάλεσε την οργή της κυρίας Παπανδρέου. Της κυρίας Παπανδρέου στον τύπο. Της βεβαίως εγώ καταλαβαίνω και το είπα στην εισαγωγή της εκπομπής ότι υπάρχει μια άριστη πληροφόρηση από δεκάδες πηγές και όχι από μία. Αυτό λέω. Το είπα από στην εισαγωγή της εκπομπής και το έχω πει και σε προηγούμενες εκπομπές, γι' αυτό μην ερεθίζεστε άδικα. Όχι, όχι, δεν ερεθίζουμε. Το λέω. Εκείνο όμως που διέρευσε στην εφημερίδες. Ο Κώστας δεν μιλάει. Αφού ψάχνουν να βρουν άκρες. Πάντως η κυρία Παπανδρέου θύμωσε. Και θύμωσε πάρα θύμωσε πολύ και προκάλεσε και την αντίδραση του Κώστα του Λαλιώτη που βγήκε αμέσως και το διέψευσε ο άνθρωπος κατηγορηματικά. Εμά δεν έχει σχέση τώρα όταν ο Θέμος έχει πάει και έχει βρει τη μισή Ελευσίνα. Όταν φαίνεται, ο Θέμος αυτό έχει φαίνεται, πάει. Φαίνεται όχι μόνο τη μισή Ελευσίνα και την Ολυμπιακή. Και την Ολυμπιακή και ανθρώπους άλλους. Αυτά τα πράγματα τα διάβαζε ο Λαλιώτης και μου λέγε μα δεν είναι δυνατόν. Μα τι είναι αυτά που κάνατε. Με την άλλη φορά με πήρε την άλλη μέρα και το έκανε έπειτα δεδομένου του.
των δεσμών που έχουμε με τον Κώστα, ας πούμε, 25 χρόνια φίλοι κολλητοί, όλοι θα πήγαιναν το μυαλό τους εκεί. Οπότε ο μόνος που δεν σκέφτηκα ούτε τηλέφωνο να πάρω ήταν ο Λαλιώτης. Και θέλω να πω να τελειώνω. Ο Λαλιώτης έχει χιλιάδες καλά και κακά, αλλά είναι μια σφίγγα. Σφίγγα και φιλικά. Δηλαδή, αν του πεις, ας πούμε, ποια έχει γκόμενα ο Κωστόπουλος, δεν θα ανοίξει το στόμα ποτέ μέχρι να πεθάνει. Όχι πόσο μάλλον τη γυναίκα του αρχηγού του. Είναι ένας άνθρωπος που έχει. Αυτό μας το διευκρινίζεις και εσύ τώρα. Εγώ όμως εκ προημίου, από την εισαγωγή της εκπομπής, ναι, έχω πει ότι μυρίζει άριστη πληροφόρηση και θα γυρίσω στο φίλο μου το θέμα τον Αναστασιάδη. Ναι. Να σου δώσω συγχαρητήρια, γιατί το ρεπορτάζ είναι άψογο. Κοίτα, Γιώργο, τα συγχαρητήρια. Το ρεπορτάζ, όχι, όχι, θα σου δώσω. Ναι. Βέβαια, θα γράψουν αύριο ότι σου δώσα συγχαρητήρια δημόσια για το ρεπορτάζ. Είναι, θα έλεγα, ένα σύνθετο ρεπορτάζ με πολλές πηγές, αλλά εγώ θα σε ρωτήσω κάτι. Πώς αποφάσισαν τελικά, ρε θέμα, άνθρωποι του πρωθυπουργικού περιβάλλοντος να μιλήσουν και να πούνε επεισόδια όπως αυτά μεταξύ του Ανδρέα και της Δήμητρας, που του έλεγε η Δήμητρα του Ανδρέα, κόψε τις μαλακίες, από εδώ και πέρα μιλάω εγώ. Αυτό το πράγμα το έχει ακούσει ένας, δύο, τρεις, τέσσερις, πολύ κοντά στον πρωθυπουργικό περίγυρο. Από τη στιγμή που μιλάνε σε σέναν και που βγαίνει αυτή η αυθεντική πληροφόρηση, γιατί αναφέρεις την Ελούντα, αναφέρεις άλλα σημεία όπου γίνονται αυτά τα επεισόδια, εκείνο το φοβερό επεισόδιο που λέει «Παιδί μου, πάμε για να ανάψουμε κερί», και του μιλάει, του λέει «Γαμώ την Παναγία σου». Σκάσε. Σκάσε. Εκείνο πρέπει να το έχει ακούσει ένας, δύο ή τρεις. Αυτοί όμως την ώρα που ανοίγουν το στόμα τους εσένα ή δεν πρέπει να φοβούνται πλέον την κυρία Παπανδρέου ή έχω την εντύπωση ότι είναι ήδη εντοπισμένοι εκ προημίου. Από την κυρία Παπανδρέου, η οποία με διάφορους τρόπους εκφράζει πάντα την οργή της. Γιώργο, θέλω να σου πω το εξής, ότι είναι χαρακτηριστικό ότι στον Νήτρο βγάλαμε τρία θέματα που κάνανε μπαμ. Το ένα με τη Βάσο, το δεύτερο με την πραγματική ζωή της Μιμής, ποια είναι, και όχι ποια μας παρουσιάζει. Και το τρίτο αυτό που κυκλοφόρησε χθες, που λέει πως στην ουσία τον έστειλε στην εντατική. Είναι τρία θέματα που κάνανε μπαμ και ούτε από τη Βάσο, ούτε από τη Μιμή στο πρώτο ή στο δεύτερο άρθρο, ούτε καν από το περιβάλλον της, δεν έχει υπάρξει ποτέ η παραμικρή αντίδραση. Ποτέ. Μία κουβέντα. Δεν υπόθηκε ποτέ. Υπήρξε οργή καταλαλιώτη. Οργή, ναι, δεν υπήρχε ποτέ. Οργή καταλαλιώτη ποτέ που ανάγκασε τον Υπουργό να βγει και να διαψεύσει κατηγορηματικά. Δεν υπήρχε ποτέ ότι ένα από αυτά είναι ψέμα. Δεν είναι κανένα ψέμα. Είναι όλα αλήθεια. Πώς ερμηνεύεις αλήθεια, πώς ερμηνεύεις το γεγονός. Για μένα είναι στην καριέρα μια αποφασιστική στιγμή. Έτσι. Έχω κάνει 15 χρόνια δημοσιογραφία, αλλά ζόρικη. Έχω φτάσει από διευθυντής εφημερίδων μέχρι αρθρογράφος σε εφημερίδες. Τα έχω κάνει όλα. Λοιπόν, είναι η πρώτη φορά που πήρα το βάρος πάνω μου να πω την αλήθεια. Γιατί εδώ υπάρχει ένα όργιο υποκρισίας. Όργιο υποκρισίας από την πλευρά της κυρίας. Όργιο υποκρισίας από το περιβάλλον. Λοιπόν, σου λέω ότι όταν λες περιβάλλον, εννοείς την κυρία και τους φίλους της. Και τους φίλους της και κάποιους υπουργούς γύρω από αυτήν. Σου λέω ότι άνθρωποι οι οποίοι είναι πολύ κοντά στον Ανδρέα, αυτό το νιώσανε. Και μας εμπιστευτήκανε. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι και εμένα με εμπιστεύονται, γιατί έχω μια ιστορία, και τον Πέτρο τον εμπιστεύονται. Πολύ περισσότερο ίσως. Άνθρωποι οι οποίοι ιώνανε, στεναχωριόντουσαν όταν βλέπανε τον Ανδρέα να τον αποκαλεί η Μιμή κολόγερο. Αυτοί οι άνθρωποι είναι δίπλα και στον Ανδρέα και στη Μιμή. Και αυτοί οι άνθρωποι, σαν ορίμασα συνθήκες, και όταν ξέραν ότι θα το πούν σε σένα και έχουν απόλυτη εμπιστοσύνη, μίλησαν. Και δεν φοβόντουσαν τίποτα. Δεν φοβόνται τίποτα. Γιατί έφτασε το πλήρωμα του χρόνου, να το πω έτσι. Δηλαδή έφτασε ένα απόστημα. Μήπως έφτασε ο Ανδρέας του Ωνάσιο και τώρα μιλάνε πλέον? Όχι. Γιατί βλέπουν ότι κατεδαφίζεται η κυρία Παπανδρέου. Το άρθρο το προηγούμενο του περιοδικού Νήτρο, ο Ανδρέας δεν ήταν στο Ωνάσιο και μάλιστα πήγε την ώρα που εμείς βγάζαμε το περιοδικό. Λέω ότι είναι θέμα εμπιστοσύνης, αλλά είναι και θέμα οργής ενός ολόκληρου κόσμου που έβλεπε τον Ανδρέα Παπανδρέου, που ήταν φίλος του ο Ανδρέας. Ήταν ο άνθρωπός του, ήταν ο συνεργάτης του ή ήταν ο άνθρωπος που θαύμαζε.